Τι πως της εγκρατίας και δρέωμα της εκκλησίας Ισάκη επατέρων αγλαϊσμά εν αρετές των βίων σου, ορθοδοξίας των λόγων ετρανώσας. Πατερός Χριστόν των θεών ηκέτευε, δωρήσας Θεέ, το Τη τριακοστή του μηνός Μαΐου, η οσίου Ιουωσίου ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων, Ναταλίου Μάρτυρος Βαρλαάμ Οσίου, Ρωμανού Τελετίου Μάρτυρος Εύπλου Μάρτυρος, Κασιανού και Νισθερόου των Οσίων, Βασιλείου και Εμελίας, των γονέων του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Όσιος Ισαάκιος, ο ομολογητής, ηγούμενος της Μονής των Δαλμάτων. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Ουάλεντος 364 μετά Χριστών. Ο Ουάλης ήταν ερετικός και υποστηρικτής των οπαδών του Αρίου. Κάποτε οι Οστρογότθοι, παρά την απαγόρευση της κυβέρνησης, κατασκήνωσαν στην Θράκη και απειλούσαν την Κωνσταντινούπολη τότε ο Ουάλης αναγκάστηκε να βαδίσει εναντίον τους. Ο Ισαάκιος που ήταν ηγούμενος στην Μονή Δαλμάτων βγήκε και συνάντησε τον πολέμιο των Ορθοδόξων Ουάλη και αφού έπιασε από τα χαλινάρια το άλογό του, του είπε «Απόδος τες πίμνες τους αρίστους νομέας και λείψει την νίκην απονητή» είδε του τον μηδέν δεδρακός παρατέταξο, μαθήσει την πύρα ότι σκληρών το προσκέντρα λακτίζειν, ούτε γάρ επανήξεις και προσαπολέσεις την στρατιάν. Δηλαδή δώσε στα πίμνια τους άριστους πιμένες και χωρίς σκόπους θα πάρεις την νίκη. Αν όμως δεν αποδεχθείς αυτά που σου λέω και δεν συμφωνήσεις μαζί τους, θα μάθει από την πύρα ότι είναι σκληρό πράγμα να κλωτσάς στα καρφιά, διότι ούτε εσύ πρόκειται να γυρίσεις από τον πόλεμο και σύντομα θα χάσεις και το στράτευμα. Ο Ουάλης όχι μόνο δεν πίστηκε από τα λόγια του ηγουμένου, αλλά αφού τον ηρωνεύθηκε, τον έριξε μέσα σε ένα κρυμνόδες φαράγγι. Ο Ισαάκιος από θαύμα δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Ο δε έπαθε αυτά που προφήτευσε ο Άγιος Υγούμενος, δηλαδή στην μάχη που έδωσε κοντά στην Αδριανούπολη, ο στρατός του νικήθηκε και ο ίδιος ο αιρετικός άλις έπεσε νεκρός. Ο Όσιος Ισαάκιος εκοιμήθη σε βαθύ γύρας, ήρεμος και γαλήνιος, το 396 μετά Χριστόν. Η Αγία Εμέλεια, η μητέρα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιπτώσεις, πίσω από μεγάλους Αγίους βρίσκεται μία Αγία Μητέρα. Ο Άγιος Βασίλειος Ομέγας, Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας και τα εννέα αδέλφια του, μεταξύ των οποίων κυριότεροι ήσαν ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης, ο Άγιος Πέτρος Σεβαστίας, η Ωσία Μακρίνα η Μοναχή, ο Όσιο Ναυκράτιος ο Μοναχό και τα άλλα πέντε αδέλφια που έζησαν Άγιο Έγκαμο Βίο, είχαν μητέρα του την Αγία Εμέλεια, οι ρίζε του περνούσαν φυσικά και από τον πατέρα του τον Άγιο Βασίλιο, Βασίλειο, ιερέα και διδάσκαλο τη Ρητορική, ενάρετο Ευσεβή, και προχωρούσαν ακόμη πιο βαθιά στους ευσεβεστάτους γονείς του, στην μητέρα του Μακρίνα και στους γονείς της Αγίας Εμέλειας, οι οποίοι κατήχαν μεν υψηλά αξιώματα και πλούτη πολλά, είχαν όμως αγαπήσει άλλους θησαυρού, αφάνταστα τα γλυκύτερους, τους πνευματικούς και αιώνιους. Απόδειξη ήταν η θυσία της ζωής του πατέρα της, ο οποίος μαρτύρησε κατ' εντολήν του οργισθέντος βασιλέως. Έτσι λοιπόν η Αγία Εμέλεια έμεινε ορφανή από πατέρα και μητέρα, αλλά με μια μεγάλη κληρονομιά πνευματικού πλούτου. Όμορφη στην σωματική εμφάνιση, αλλά πεντάμορφη στην ψυχή, στολισμένη με αγάπη, προσευχή και πίστη στο Σωτήρα Χριστό, που της έδωσε τον άνδρα που της άξιζε, τον Άγιο Βασίλειο. Στην συζυγική τους ζωή βασίλευε ο αλληλοσεβασμός, η εγκράτεια, η προσευχή, οι ελεημοσύνες και φυσικά η τεχνογονία και η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους προσδόξαν του Κυρίου μας. Η Αγία Εμέλεια δοκιμάστηκε με πολλές θλίψεις, όπως ο θάνατος των γονέων της πριν παντρευτεί, ο θάνατος του πρώτου της γαμπρού, ο θάνατος του συζύγου της, μόλις γεννήθηκε ο γιος της Πέτρος, ο θάνατος του γιού τη για να πάρει τα στεφάνια της αγιότητας. Όμως ο πόνος και οι θλίψεις δεν την νίκησαν. Τόνωσε την προσευχή της και άκουσε την συμβουλή της κόρης της Μακρίνας να δοξάσουν μαζί τον σωτήρα τους στην ασκητική ζωή με τις άλλες μοναχές. Τη αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Νατάλιος ξύφιτε Ο Άγιος Μάρτης Εύπλους βύρσι βοός ελιχθείς και εν φλέγοντι ηλίο τεθείς τελειούτε. Οι μάρτυρες Ρωμανός και Τελέτιος ξύφι τελειούνται.